Η πανδημία βρίσκεται σε έξαρση νίκη και επομένως η πίεση και στα νοσοκομεία της Αττικής μεγαλώνει. Το νοσοκομείο Ευαγγελισμός εφημερεύει από τις 2.30 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το πρωί. Ενδεικτικά είναι τα νούμερα, καθώς στην αρχή της εφημερίας από τις 40 κλίνες της μονάδας εντατικής θεραπείας COVID, οι 13 ήταν κενές, πράγμα που σημαίνει ότι μιλάμε για κάλυψη 67,5%. Ενώ αναφορικά με τις κλινικές COVID, από τις 127 κλίνες οι 70 είναι κενές. Επομένως, η κάλυψη ανέρχεται στο 55,1%. Θα πρέπει να σου μεταφέρω όμως, Νίκη, και το κλίμα, καθώς συνομιλήσαμε με γιατρούς και νοσηλευτές εδώ στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, οι οποίοι, όπως λένε, αξιοποιούν από το περίσσευμα των δυναμεών τους. Τα περιστατικά, τα ύποπτα που φτάνουν στα επίγοντα, είναι συνεχόμενα. Και όπως χαρακτηριστικά μας λένε, ο χώρος των επιγόντων που είναι για τους μη περιπατητικούς ασθενείς, ναι, έχει ήδη γεμίσει. Μάλιστα. Λοιπόν, Αδαμαντία, να σε ρωτήσω και τα νεότερα από την πορεία της υγείας, Νίκη, του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας Αναστάσιο, που νοσηλεύεται με κορονοϊό. Ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος νοσηλεύεται για έκτη ημέρα στη μονάδα εντατικής θεραπείας εδώ στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Η κατάστασή του είναι σταθερή, τα συμπτώματά του παραμένουν ήπια. Μάλιστα, τα τελευταία 24 ώρα είναι απείρετος. Και θα πρέπει να σου πω ότι έχουμε επικοινωνήσει με τους συνεργάτες του, με ιερείς από την Αρχιεπισκοπή, οι οποίοι μας μεταφέρουν πως παραμένει ήρεμος, ευδιάθετος, ότι ο ίδιος μάλιστα τους δίνει κουράγιο, όπως χαρακτηριστικά μας λένε. Ωστόσο, η νόσος ακόμη βρίσκεται σε εξέλιξη. Λοιπόν. Και φυσικά το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό κάνει το καλύτερο που μπορεί. Εμείς παρακολουθούμε τα πλάνα από την προηγούμενη συνάντηση που είχε με την πρέσβη της Αλβανίας εδώ στην Αθήνα. Ευχαριστούμε πολύ την Αδαμαντία Λιόλιο.